Φωτιά ενώ βρισκόταν στο δρόμο άρπαξε ένα αυτοκίνητο του αστυνομικού τμήματος Βυσσαλτίας Σερών. Συγκεκριμένα, λίγο πριν την αερογέφυρα Σκουτάρεως, στη διασταύρωση της Νιγρήτας, περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, δύο αστυνομικοί πήγαιναν στα δικαστήρια των Σερών για να αλλάξουν βάρδια τους συναδέλφους τους. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και σταμάτησε. Αμέσως αντιλήφθηκε τη φωτιά και μαζί με τον συνάδελφό του και τον πυροσβεστήρα που διέθεταν έσβησαν τη φωτιά. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική υπηρεσία με τρεις άντρες, αλλά η φωτιά είχε ήδη σβήσει. Γύρω στις 2.30 ειδοποιηθήκαμε για φωτιά σε όχημα στη διασταύρωση της Νιγρήτας. Ήρθαμε στο σημείο, ήταν ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας. Η φωτιά ήδη είχε σχεδόν σβήσει όταν φτάσαμε από τους άντρες του οχήματος με χρήση πυροσβεστήρων. Μεταφέραμε το όχημα στην άκρη για να απελευθερώσουμε τη συγκοινωνία και ρίξαμε λίγο νερό και εμείς προληπτικά. Ήρθαμε με ένα όχημα και τρεις άντρες και η φωτιά δεν ήταν μεγάλη. Ήδη σας είπα είχε περιοριστεί σχεδόν λίγος καπνός έβγαινε όταν φτάσαμε εμείς. Το είχαν σβήσει οι άντρες της Ελλάδας. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια. Τα αίτια όχι. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε κανείς από τους αστυνομικούς ενώ τα αίτια της φωτιάς εξετάζονται, ωστόσο υπάρχουν υποψίες για βραχυκύκλωμα.